συνελήφθησαν στους νομούς Εύρου και Ροδόπης από αστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Ορεστιάδας και Καβάλας 6 αλλοδαποί, οι οποίοι εμπλέκονται σε 2 διαφορετικές υποθέσεις διευκόλυνσης εισόδου και παράνομης μετακίνησης μη νόμιμων μεταναστών. Στην πρώτη περίπτωση, στο νομό Εύρου, αστυνομικοί του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας συνέλαβαν 5 από τους διακινητές, διότι όπως διαπιστώθηκε αρχικά, οι 4 από αυτούς μετέφεραν παράνομα από την Τουρκία στη χώρα μας, διασχίζοντας τον ποταμό Εύρο με βάρκα 12 μη νόμιμους μετανάστες, ενώ στη συνέχεια τους επιβίβαζαν σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στο κάτω μέρος καρότσας για ταχύ φορτηγό αυτοκινήτου με οδηγό 28χρονο διακινητή, προωθώντας τους με αυτόν τον τρόπο στο εσωτερικό της χώρας. Στη δεύτερη περίπτωση, στην Εγνατία Οδό Κομωτινής Ξάνθης, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας συνέλαβαν 29χρονο διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί για ταχύ φορτηγό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα με αυτό στην ενδοχώρα 10 μη νόμιμους μετανάστες. Συνελήφθη στη Δράμα από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Δράμας 35χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη διότι σε έλεγχο πραγματοποίησαν στο εσωτερικό γιοταχή επιβατικού αυτοκινήτου, εντόπισαν ένα πιστόλι κρότου και μια γεμιστήρα, τα οποία και κατασχέθηκαν.